για μία τέτοια. Για λέγεται. Αν και μεγάλη Παρασκευή, λίγο πριν στρωθεί το πασχαλινό τραπέζι, στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη. Δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που έκαναν σήμερα τα ψώνια τους, αγοράζοντας παραδοσιακά εδέσματα για το Πάσχα. Πήραμε 20 κιλά κρέας. 20 κιλά? Ναι. Οικογενειακά, φαντάζομαι. Νιακό, ναι. Ο γιος μου και εγώ, κατάλαβες. Πήρε μισό πετσικάκι, θα πάρω τώρα σκοταριά. Αυτά. Καλές τιμές είναι. Ωραία είναι. Η μέρα καλή λίγο. Τα μνοερήφια στο καπάνι κυμαίνονται από 5,80 έως 6,5 ευρώ το κιλό. Η σηκωταριά φτάνει τα 3,80, τα έντερα 3,5 ευρώ και το έτοιμο κοκορέτσι τα 5,5 ευρώ το κιλό. Όχι στο βέβαιο να λέμε. Επάρκεια προϊόντων υπάρχει? Πάρα πολλά. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες υπάρχει. Τι προτιμάει ο κόσμος? Αρνάει κάτι σκάκι, τι να προτιμήσει, με κοκορετσάκι και τέτοια πράγματα. Ό,τι σχέση έχει με αρνί και τέτοια. Αρνί κατσίκι, τι να προτιμάει. Παραδοσιακά. Ναι. Θα μας πείτε τιμές? 6 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν και οι καταναλωτές που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψωνίσουν. Περιμένουν να κάνουν τα ψώνια τους την τελευταία στιγμή, ελπίζοντας στην πτώση των τιμών. Όχι τώρα, έρευνα κάνουμε. Ακόμα έρευνα? Βέβαια. Μεγάλη Παρασκευή. Θα πάμε την Πρωτομάγια, δεν πειράζει. Για την Πρωτομάγια, Μεγάλη Παρασκευή δεν τρώμε. Ακόμα έρευνα κάνουμε. Μεγάλη Παρασκευή έρευνα. Έχουμε και Μέγα Σάββατο. Συνεχής είναι και η έλεγχη του ΕΦΕΤ που συνιστά στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμισμένων ακατάλληλων ή αλλοιωμένων προϊόντων να απευθύνονται στον πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 11717. Ελληνικά πάντα. Ελληνικά πάντα. Προσέχετε σφραγίδα? Την προσέχουμε όσο μπορούμε. Όσο μας κοροϊδέψουν, πάει τη φάγαμε. Το καπάνι θα λειτουργήσει και το Μεγάλο Σάββατο έως τις 6 το απόγευμα. Ενώ τα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά από τις 10 έως τις 4.